Σε αυτό λοιπόν το διεθνές περιβάλλον της μεγάλης αβεβαιότητας ως προς την ενεργειακή επάρκεια, η χώρα μας έχει εξασφαλίσει σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου για τον επερχόμενο χειμώνα. Η καρδιά του συστήματος χτυπά σε ένα μικρό νησί του Σαρονικού απέναντι από την Αττική, τη Ρεβιθούσα. Η κάμερα του Sky λοιπόν με τον Γιάννη Ανιφαντή μπήκε στα άδυτα των εγκαταστάσεων και κατέγραψε την επιχειρησιακή λειτουργία που διασφαλίζει την αποθήκευση και διανομή του πολύτιμου φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα. Ρεβιθούσα, μια μικρή νησίδα του Σαρονικού, η οποία μετατράπηκε μέσα σε δύο δεκαετίες στην ενεργειακή καρδιά ολόκληρης της χώρας. Με την κάμερα του Sky προσεγγίζουμε το νησί της Ρεβιθούσας, εδώ όπου βρίσκονται οι τρεις δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μια ενεργειακή εγκατάσταση ύψης της σημασίας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρα τα Βαλκάνια. Το χτίσιμο των υποδομών ξεκινά τη δεκαετία του 1990 και το 2000 ολοκληρώνεται η κατασκευή της πρώτης εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έχουν γίνει 2-3 αναβαθμίσεις στο σταθμό. Έχει γίνει το 2007. Η προβλήτα είχε μια δυναμικότητα 3.500 κυβικά μέχρι τότε. Έχει αναβαθμιστεί, είπαμε, στα 7.250. Και φυσικά από μια δυνατότητα παραγωγής αερίου στα 500 κυβικά που είχαμε την ώρα, έχουμε φτάσει πλέον με τις αναβαθμίσεις στα 1.400 κυβικά. Το 2018 αποτελεί χρονολογία σταθμό για τη Ρεβιθούσα, καθώς προστίθεται μια τρίτη δεξαμενή που σχεδόν διπλασιάζει τις δυνατότητες των εγκαταστάσεων. Αυξήθηκε κατά 95.000 κυβικά ο αποθηκευτικός χώρος. Και από τα 130.000 κυβικά που είχαμε μέχρι τότε, το νησί πλέον έφτασε μάλλον ο αποθηκευτικός χώρος του στα 225.000 κυβικά. Η σημασία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεγάλωσε ακόμα περισσότερο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και την επιβολή κυρώσεων στο ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη. Ερχόντουσαν περίπου 2 πλοία το μήνα. Τώρα έχουμε φτάσει κάθε 3-4 μέρες να έχουμε πλοίο. Με maximum παραγωγή. Αυτή τη στιγμή η Ρεβιθούσα μπορεί να καλύψει για μια εβδομάδα τις ανάγκες της χώρας. Πριν από λίγη ώρα έχει φτάσει στην προβλήτα των εγκαταστάσεων της Ρεβιθούσας ένα δεξαμενόπλιο από την Ισπανία, χωρητικότητας 65.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 8 ώρες προκειμένου αυτό να εκφορτωθεί και στη συνέχεια θα αεροποιηθεί εδώ στις εγκαταστάσεις του νησιού. Η αεροποίηση του LNG γίνεται με τη βοήθεια του θαλασσινού νερού. Το παίρνω από τη θάλασσα. Έρχεται εδώ κατά τη ροή. Με το LNG, το οποίο του δίνει τη θερμότητα, αυτό αεροποιείται και το θαλασσινό νερό γυρίζει στη θάλασσα, ενώ το LNG πλέον αέριο πηγαίνει προς το εθνικό μας δίκτυο. Πόσοι αεροποιητές υπάρχουν στο νησί, στις εγκαταστάσεις? 4 με θαλασσινό νερό και άλλοι 4 τύπου με καυστήρα. Ο Χρήστος ακούει? Ακούει. Χρήστο, για πες μου πιέσεις και θερμοκρασίες βραχιώνες. Όμως εγκέφαλος του νησιού είναι το κοντρόλ των εγκαταστάσεων. Εδώ στο κέντρο ελέγχου είμαστε τα μάτια και τα αυτιά του σταθμού. Όποια κίνηση γίνεται από το πλοίο, από εμάς προς οποιονδήποτε και από τους εξωτερικούς συνεργάτες που έρχονται για την πρόσβαση του πλοίου, όλα αυτά περνάνε μέσα από εμάς. Ελέγχουμε όλες τις θερμοκρασίες, όλες τις πιέσεις, όλες τις διεργασίες. Ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια έρχεται να προσθέσει η νέα πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG. Έχει χωρητικότητα 140.000 κυβικά μέτρα και ερχόμενο να προσθεθεί στην ήδη συνολική χωρητικότητα του σταθμού αυξάνει την αποθηκευτική ικανότητα της Ρεβιθούσας στα 370.000 κυβικά μέτρα. Η Ρεβιθούσα σύντομα θα χάσει την αποκλειστικότητα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα, καθώς νέοι σταθμοί αναμένεται να κατασκευαστούν σε Κόρινθο και Αλεξανδρούπολη.